Κοιτάξτε, υπάρχει ένας απίθανος παλαιοκομματισμός και ταυτόχρονα ένα θέατρο του παραλόγου σε όλη την ιστορία. Διότι ο κύριος Παπανδρέου τους κάλεσε, τους είπε: εγώ δεν πάω για πρόορες εκλογές. Έλατε να μιλήσουμε γλυκά. Να μιλήσουμε γλυκά όσο μπορείτε, σε πού συμφωνούμε, πού δεν συμφωνούμε. Ο κύριος Σαμαράς δεν ζητάει εκλογές. Δεν ζητάει δημοψήφισμα. Δεν ζητάει αναδιάρθρωση. Δεν ζητάει οικουμενική κυβέρνηση και διαφωνεί μόνο στο φορολογικό. Τότε πού διαφωνεί με το μνημόνιο? Δεν καταλαβαίνω εγώ. Δεν ζητάμε τίποτα. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν θέλει τίποτα. Πήγε εκεί και είπε: διαφωνώ στο φορολογικό. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή με το μνημόνιο. Δηλαδή συμφωνεί στις αποκρατικοποιήσεις, στο κούρεμα συντάξεων και μισθών, στην επίθεση εναντίον του βιωτικού επίπεδου της χώρας, στην εκχώρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, σε όλα. Ένα είναι αυτό. Ο κύριος Καρατζαφέρης ψήφισε το μνημόνιο. Ο τρίτος στη σειρά. Εντάξει, τα βάζει με το Σαμαρά τώρα, καταλαβαίνει κανείς δηλαδή. Είναι πανέξυπνος και θιέστατος. Καταλαβαίνει γιατί το κάνει και λέει: α, θα μπορούσε, δεν μιλάει ούτε με τους αντιπροέδρους του κτλ. Άλλη ιστορία αυτή του, αν μιλάει ή δεν μιλάει. Η κυρία Μπακογιάννη. Που σημαίνει τώρα εσείς όταν. Άλλη ιστορία. Εσείς όταν δεν είναι μιλάτε, αυτό το έχετε... θέμα στη σκαλέτα των ειδήσεων. Έχετε ρεπορτάζ όταν μιλάτε. Εσείς δεν μιλάτε χωρίς ρεπορτάζ. Μπορεί και να μην μιλάει. Λοιπόν. Ή τουλάχιστον να μην δείχνει το ενδιαφέρον που θα έπρεπε να τους καλέσει, να του δώσουν κάποιες συμβουλές ή οτιδήποτε. Μπορεί να τους έχει στα γραφεία, να κάθονται. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, μπορεί να είναι μια άλλη παρέα μέσα που συνεδριάζει. Εντάξει. Αυτά είναι άλλα πράγματα. Και δεν είναι στη σκαλέτα των ειδήσεων. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Είναι μόνο η αριστερά. Η μεν κυρία Παπαρίγα παραδέχεται στα δελτία ειδήσεων όπου την παρακολουθώ ότι πράγματι υπάρχει κρίση μεγάλη, οικονομική, αλλά είναι και συγχρονισμένη σε όλη την Ευρώπη, λέει, και ότι θα έχει υποτίμηση το κεφάλαιο. Και ο κύριος Τσίπρας έχει κάποιες θέσεις, οι οποίες από την αρχή είναι de facto, οι θέσεις αυτές είναι απέναντι στο μνημόνιο. Μόνο η αριστερά αυτή τη στιγμή δεν παίζει μνημόνιο. Όλοι οι άλλοι, ας μην κοροϊδευόμαστε. Το πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο έχει αποφασίσει να πάει τη χώρα παρακάτω με ένα δεύτερο μνημόνιο. 90 δισάκια, δισούρες, οι οποίες έρχονται με φόρα και κάνουμε 200, 110 και 90, 200. Έχει αποφασίσει να περάσει τα μέτρα. Αυτή τη στιγμή ο Παπανδρέου θα τα πάει μέχρι κάτω όπου μπορεί. Στη συνέχεια μπορεί να έχει κάποιο mix grill. Και στη συνέχεια μπορεί να έχει εναλλακτικό αστικό κόμμα. Με τη θεωρία του εκκρεμούσου.